Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας. Βρισκόμαστε στην 12η εβδομάδα, δηλαδή έχουμε αυτή τη εβδομάδα που διανύουμε και μία ακόμα για την ολοκλήρωση του εξαμήνου. Λίγο να διευθετήσω το layout εδώ του συστήματός μου και να ανοίξω και το chat. Okay. Λοιπόν, να επενθυμίσω πρώτον ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος. Καλείστε λοιπόν να συνδεθείτε εντός αυτής της εβδομάδας στη διεύθυνση που σας είχα δείξει qa.uowm.gr, QA είναι από το Quality Assurance, και να πείτε τη γνώμη σας. Ως τώρα, τρεις φοιτητές μόνο έχουν πει τη γνώμη τους, η οποία γενικά έρχονται πια τα σχόλια, ανώνυμα βέβαια. Κάθε καταχώρηση στο νέο σύστημα μας έρχεται με ενημέρωση. Για παράδειγμα, έναν σχολιάζω μόνο. Κάποιος ανέφερε το ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με το εργαστήριο και φτάνει και κάποιες φορές να είμαστε ως 9,5 ώρα, είναι αρνητικό. Έλεγε εκεί πέρα ότι θα πρέπει ακριβώς να τελειώνει το εργαστήριο, αλλά εγώ αυτό το κάνω για να βοηθήσω τα προβλήματα. Τώρα, αυτό ενδεχομένως βέβαια θα με βοηθήσει. Αν και άλλοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να βοηθάω τόσο πολύ στο εργαστήριο, ενδεχομένως τότε θα έχω του χρόνου κάποια άλλη αντιμετώπιση αυτό. Δηλαδή, θα φροντίζω αυστηρά, όσοι μάθανε σε 9, κλείνουμε την αίθουσα και σταματάει. Δηλαδή, ήταν αρνητικός αυτό, το ότι ασχολούμαι τόσες πολλές ώρες. Ή το ότι υπάρχουν τα quiz. Αυτές οι έξτρα βαθμολογίες ξαναγράφτηκαν για μια ακόμα φορά, γιατί κάθε φορά υπάρχουν άτομα που σχολιάζουν αρνητικά το quiz. Βέβαια, υπάρχουν και άτομα που σχολιάζουν θετικά. Αλλά για την ώρα, τα μόνα τρία σχόλια είναι αρνητικά, ότι το quiz δεν πρέπει να υπάρχει, ότι δεν πρέπει να ασχολούμαι τόσες πολλές ώρες, στο εργαστήριο, πάρα από τις 9 δηλαδή. Εντάξει, το ότι είναι αργό το μάθημα, αυτό έγινε από το πρόγραμμα γενικότερα του τμήματος, γιατί ήταν διαθεσιμότητα. Κάποιοι είπαν, γιατί είναι τόσο αργά, γιατί να κάνουμε μάθημα 7 με 9. Κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι μου. Το ότι έγινε το μάθημα 7 με 9 ήταν λόγω γενικότερα του σύνθετου προγράμματος που είχαμε. Και γενικότερα και άλλα σχόλια που ίσως μπορεί και αύριο να τα συζητήσουμε, αλλά σας λέω, όλοι σας θέλω να πείτε τη γνώμη. Δηλαδή στους 120 μόνο 3 είπανε και δεν εκφράζεται το σύνολο έτσι. Προσπαθήστε λοιπόν και οι υπόλοιποι να πείτε τη γνώμη σας, γιατί κάθε φορά λαμβάνω αυτά υπόψη και κάνω αλλαγές στο μάθημά μου. Δηλαδή, αν πράγματι το quiz τελικά δεν χρειάζεται να υπάρχει και δεν χρειάζεται καν bonus. Δηλαδή, κάποιος ανέφερε, δεν πρέπει να δίνονται bonus στους φοιτητές. Με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί αναγράφει κάπως σαν να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για κάποιους φοιτητές που κερδίζουν bonus και ούτω καθεξής. Αν πραγματικά πιστεύετε δεν χρειάζεται extra bonus και να είναι ακριβώς η ίδια βαθμολογία, εννοώ αυτά που αναγράφει στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο χωρίς έξτρα βαθμολογία με quiz, δηλαδή με τεστ ερωτήσεων, μπορείτε να το εκφράσετε και υπόλοιποι και να καταργηθούν όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι εύκολο να δημιουργώ όλες αυτές τις υποδομές, ερωτήσεις και το καθεξής. Τέλος πάντων, αυτά θα τα συζητήσουμε και άλλη φορά. Άρα, πείτε και οι υπόλοιποι τη γνώμη σας, qa.uowm.gr. Δεύτερον, υπενθυμίζω ότι στην 13η εβδομάδα θα βγει ανακοίνωση για να παρουσιάσετε κάποιο paper όσοι θέλουν. Το paper αυτό πρέπει να είναι περιοδικό, journal δηλαδή, όχι conference paper. Γιατί στέλνετε κάποια papers όπου είναι συνέδρια, δηλαδή 4 σελίδες και γράφει conference on TAD, ας πούμε. Δεν θέλω να παρουσιάσετε συνέδριο, γιατί το συνέδριο καλύπτει ένα μικρό κομμάτι της ύλης. Ενώ ένα άρθρο σε περιοδικό, πολυσέλιδο, έχει περάσει μια πιο αυστηρή κριτική, ειδικά άμα είναι σε κάποιο quality factor Q1, Q2, Q3, Q4, όπως λέει η εκφώνηση της συγκεκριμένης άσκησης. Επιλέξτε λοιπόν κάποιο άρθρο σε περιοδικό που έχει Q, όπως λέει ακριβώς η εκφώνηση.
στο εργαστήριο, θα έχουμε OpenMP αύριο και θα σας δείξω και κάποια κομμάτια κώδικα για την εργασία. Υπενθυμίζω βέβαια ότι στην ενισχυτική διδασκαλία του Σαββάτου θα καλυφθεί και ένα κομμάτι της άσκησης. Θα έχουμε αυτό το Σάββατο και το άλλο Σάββατο ενισχυτική διδασκαλία πάνω στο project. Πάνω στο project, είτε το cloud, που είναι το cloud paralyzation, θεωρείται εύκολο project, είτε το άλλο project που είναι στην παραλληλοποίηση της ανάλυσης οπτικού πεδίου. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας ενημερώσω. Επίσης, για την εξεταστική Ιουνίου, πήραμε απόφαση ότι θα γίνει εξ αποστάσεως για όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στο τέλος του εξαμήνου. Άρα δεν θα χρειαστεί να μετακινηθείτε. Και αυτό για λόγους προστασίας, βέβαια, και καλύτερης οργάνωσης, γιατί είναι πολύ δύσκολη η οργάνωση αυτόν τον καιρό εξετάσεων διαζώσης, όπως τώρα βλέπουμε με τις κατατακτήριες εξετάσεις. Γιατί αυτή τη βδομάδα έχουμε διαζώσεις εξετάσεις για κατατακτήριες και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, πρέπει να φανταστείτε, στέλνουμε και λίστες υπουργεία για rapid test να δοθούν κτλ. Δηλαδή, έχει μια διαδικασία από το υγειονομικές επιτροπές, κατάλληλα πρωτόκολλα πρέπει να ακολουθηθούν. Έχει πολύ μεγάλη διαδικασία και γι' αυτό αυτή τη φορά θα γίνει εξ αποστάσεως. Λοιπόν, ήθελα να συζητήσουμε κάποια άρθρα μαζί. Όπως ξέρετε, ένα θέμα που έχω φέρει στο προσκήνιο πολλές φορές είναι ARM και data center, ARM και high performance computing. Κατά πόσο λοιπόν οι επεξεργαστές της ARM θα καταφέρουν να μπουν στο data center και στο cloud. Έχω βρει λοιπόν ένα άρθρο αυτές τις μέρες, πρόσφατα δημοσιεύτηκε, που αναφέρει πάλι την προοπτική το να τοποθετηθούν ARM servers σε data center. Και ας το δούμε μαζί. Αναφέρει ότι αν θέλει να μπει κάποιος σε ένα data center, μια αρχιτεκτονική, πρέπει να έχει, όπως αναφέρει, την υπομονή ενός παγόβουνου, Glacier. Δηλαδή, πολύ σιγά να μετακινείται και να επεκτείνεται. Οι αλλαγές λοιπόν στο data center γίνονται με πολύ μικρούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι υπήρχαν 86 servers πριν ακόμα δημιουργηθεί η έννοια του 86 server, όταν υπήρχαν τα κλασικά, τα mainframes. Και όπως αναφέρει εδώ, ήταν η εποχή που τα PC τα γύριζαν στην άκρη και τα βάλαν μέσα σε ένα μεταλλικό κουτί πίτσας, και αυτό το λέει γιατί είναι το tray που τοποθετείται μέσα στα data center. Και όπως βλέπουμε εδώ το γράφημα, φαίνεται ότι οι servers, αυτό το χρώμα δείχνει τους servers που είναι non-x86, δηλαδή διαφορετικής αρχιτεκτονικής από τη 86, και οι servers που είναι αρχιτεκτονική 86. Η διαφορά λοιπόν βλέπουμε ότι δείχνει την επικράτηση της 86 αρχιτεκτονικής. Βλέπετε ότι είναι πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάθε χρόνο γίνονται επενδύσεις σε servers που είναι αρχιτεκτονικής 86. Ενώ σε non-86 είναι ένα ισχνό νούμερο, βέβαια όχι αρκετά ισχνό, γιατί πάλι είναι κάποια δισεκατομμύρια, αλλά σε σχέση με το αρχικό απέχει πάρα πολύ σε σχέση με το 86. Και γι' αυτό λοιπόν το να προσπαθεί η ARM να εισέλθει σε αυτόν τον τομέα για παραλληλοποίηση και για data center είναι κάτι που το θέλει διακαώς. Θέλει, προσπαθεί η ARM με νέες αρχιτεκτονικές. Εδώ είναι ο όρος TCO, Total Cost of Ownership, δηλαδή συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Προσπαθεί με χαμηλότερου κόστους σε επεξεργαστές, με χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης σε επεξεργαστές να εισέλθει μέσα στο data center. Έχει δημιουργήσει νέες αρχιτεκτονικές όπως το Zeus Neoverse V1, Perseus Neoverse V2 είναι αρχιτεκτονικές της ARM.
Και αυτό έχει ως συνέπεια να βελτιώνει την απόδοση των επεξεργαστών, που όπως ξέρουμε υστερούν πάρα πολύ από τους ζήων επεξεργαστές, που είναι servers, οι CPU servers, οι servers της Intel. Και το αντίστοιχο βέβαια της AMD. Αναφέρει λοιπόν εδώ και τους επεξεργαστές στο άρθρο, και η Nvidia προσπαθεί να μπει μέσα σε αυτό, ήδη όμως με πολύ δυνατές GPU έχει καταφέρει και βρίσκεται μέσα στο data center και θέλει να επεκτείνει και αυτή την κυριαρχία της. Καταλαβαίνετε, πολλές εταιρείες προσπαθούν να μπουν μέσα στην αγορά των data centers, και αυτό το άρθρο αναφέρει ότι η ARM με νέες αρχιτεκτονικές διαπαλληλοποίηση, όπως το SVE, SVE είναι τα Scalable Vector Extension, είναι για ενσηματικοί επεξεργαστές τύπου SIMD, δηλαδή Single Instruction Multiple Data, όπου με μία εντολή κάνει πράξεις σε πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία, διαφορετικούς καταχωρητές. Και γενικότερα όλο αυτό το άρθρο αναφέρει ότι την προσπάθεια της ARM για μια ακόμα φορά, και αναφέρει στο τέλος το άρθρο ότι είχε προσπαθήσει το 2011, δεν τα κατάφερε. Μετά είχε ξαναπροσπαθήσει 2015-2016 με νέες αρχιτεκτονικές ARM, πάλι δεν τα κατάφερε. Και είναι μια ακόμα φορά, το 2021, ξαναπροσπαθεί η ARM να εισέλθει στο data center. Αυτό, insurrection, να αναγεννηθεί η ιδέα ότι η ARM θα μπει στο data center. Και βέβαια, αυτή τη φορά όμως, πιστεύει ο συγγραφέας ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι μηδενικό όπως σε άλλες φορές. Θα καταφέρει αυτή τη φορά, significant, να καταφέρει κάτι σημαντικό. Θα το δούμε αυτό, βέβαια. Σας έχω πει, αυτή είναι μία μάχη που δεν έχει τελειώσει. Η μάχη, δηλαδή, η ARM να μπει μέσα στο data center. Και είναι μια μάχη που κρατάει, είδατε, από το 2011, από τότε που η ARM αποφάσισε ότι θέλει μερίδιο από αυτή την αγορά, ότι δεν αρκεί να είναι μόνο στα ενσωματωμένα συστήματα, αλλά να μπει και στο high performance computing. Ένα άλλο άρθρο που και αυτό δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες αφορά ένα νέο υπερυπολογιστή στο Oak Ridge Laboratory, το Frontier. Να δούμε λίγο κάποια στατιστικά. Κοιτάξτε, έχει 5.000 δίσκους NVMe με 10 terabyte ένα second, και έχει επίσης και κλασικούς δίσκους, 47.000 δίσκους για 700 petabyte, για να δείτε ότι ο αγώνας για όλο και καλύτερη επίδοση, όλο και πιο πολλές επιδόσεις στο supercomputing πεδίο δεν σταματάει. Και ερευνητικά εργαστήρια, όπως αυτό της Αμερικής, συνεχώς επεκτείνει την υποδομή προκειμένου να πάρει την πρώτη θέση, που αυτή τη στιγμή δεν την έχει την πρώτη θέση. Είναι στο top supercomputer list κάποια άλλη αρχιτεκτονική, όπως είχαμε δει. Και θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για μοντελοποίηση, προσομοίωση και για τεχνητή νοημοσύνη. Και μια που αναφέρουμε για τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει και μια αρχιτεκτονική που τη συναντάμε πια με την έννοια του Google TPU, είναι το Tensor Processing Unit, που καταφέρνει να έχει αρκετά peta operations ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή είναι αρκετά αποδοτική, μόνο όμως για εφαρμογές, όπως έχω σημειώσει, τεχνητής νοημοσύνης, όρασης μηχανής και μηχανικής μάθησης. Αλλά εντούτοις καταφέρνει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, και γι' αυτό το σημειώνω, μπορεί κάποια στιγμή να συναντήσετε και να προγραμματίσετε τέτοια αρχιτεκτονική, αν βρεθείτε στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και machine learning, και στο εργαστήριό μου ασχολούμαστε με μηχανική μάθηση και οι υποψήφιοι διδάκτορές μου παρουσιάζουν ερευνητικό έργο πάνω σε μοντέλα που τα εκπαιδεύουν και τα αξιολογούν ως προς την αποδοτικότητά τους σε διάφορες τομείς, από π.χ. ανείχνευση σκουπιδιών μέχρι τη φύλλα, κατά πόσο έχουν αρρώστια στα φύλλα κάποιων φυτών και του καθεξής. Κάποιος δηλαδή που θα ήθελε να ασχοληθεί με εφαρμογές μηχανικής μάθησης μπορεί να έρθει να συζητήσει μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα και ασφαλώς είναι ένα hot topic αυτό. Δηλαδή πάρα πολλοί ερευνητές ασχολούνται με μηχανική μάθηση. Και εμείς έχουμε στο εργαστήριο και την υποδομή
με κάρτες επιτάχυσης αυτών των υπολογιστών για να εκπαιδεύονται γρήγορα όλα αυτά τα μοντέλα, γιατί η εκπαίδευση είναι το στοιχείο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλουμε να είναι κάποιες ώρες εκπαίδευση και όχι κάποιες μέρες για μεγάλα data sets. Και ας συνεχίσουμε λοιπόν με την διάλεξη 12. Υπενθυμίζω, έχουμε αυτή τη βδομάδα και άλλη μια βδομάδα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε την διάλεξη 12. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Θα κάνουμε βέβαια το iQuiz. Βέβαια, έτσι πως φαίνεται, κάποια στιγμή θα καταργηθεί το iQuiz, γιατί μόνο αρνητικά σχόλια λαμβάνω για τις έξτρα βαθμολογίες. Αλλά εφόσον ξεκινήσαμε με iQuiz, θα το τελειώσω. Δηλαδή, ενώ και το 12 τη βδομάδα και την 10 τη βδομάδα θα ολοκληρωθεί κανονικά αυτό που αρχικά είχα θέσει στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Αλλά δεδομένου, όπως σας είπα, είναι αρνητικά όλα αυτά τα σχόλια για τις βαθμολογίες, φαίνεται για την ώρα, εφόσον αρνητικά, να μην ξαναγίνει ούτε quiz, ούτε lottery, ούτε τίποτα, εφόσον τα μόνα σχόλια είναι αρνητικά. Λοιπόν, παραδείγματα νόμου Αμπντάλ, δυναμικά και στατικά δίκτυα διασύνδεσης. Τι είναι τα δίκτυα διασύνδεσης? Καταλαβαίνουμε, έχουμε πάρα πολλές μονάδες επεξεργασίας, πάρα πολλές επεξεργαστικές μονάδες, είτε στον ίδιο επεξεργαστή που πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους, είτε σε διαφορετικά συστήματα, δηλαδή πολυυπολογιστές. Για να γίνει αυτό, απαιτείται ένα δίκτυο διασύνδεσης, δηλαδή ένα δίκτυο που διασυνδέει επεξεργαστές μεταξύ τους και επεξεργαστές και μνήμες. Για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να δούμε πώς σχεδιάζονται τα δίκτυα διασύνδεσης, τι παραμέτρους πρέπει να λάβουμε υπόψη και πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτά τα δίκτυα διασύνδεσης. Θα δούμε λοιπόν ότι οι πολλοί επεξεργαστές, εννοείται, έχουν ένα βαθμό πολυπλοκότητας και υπάρχει ανάγκη σε πρόσβαση δεδομένων. Αν είμαστε στο ίδιο motherboard, με άλλα socket, επικοινωνία, θα πρέπει ένας επεξεργαστής να ζητήσει δεδομένα από έναν άλλον επεξεργαστή, όπου αυτός, λόγω των memory controllers που έχει, να τα μεταφέρει από τη μνήμη και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη επικοινωνίας. Και αυτό, βέβαια, δεν το συναντάμε μόνο στα SMP, το συναντάμε και στα κατανεμημένα συστήματα. Στα συστήματα shared memory, στα συστήματα λοιπόν κοινόχρησης μνήμης, σας είπα τη διαδικασία, ο κάθε επεξεργαστής ελέγχει τη δικιά του περιοχή μνήμης με το δικό του memory controller και αν θέλει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που βρίσκονται στην περιοχή μνήμης που ελέγχει, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα έχει πρόσβαση σε αυτά. Αν όμως θέλει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που ανήκουν κάπου αλλού, πρέπει να τα ζητήσει μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας επεξεργαστή με επεξεργαστή. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο κανάλι είναι το Quick Path Interconnect. Από την άλλη, σε κατανεμένα συστήματα, δηλαδή συστήματα ξεχωριστά μεταξύ τους που συνδέονται με ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κλασικά πρωτόκολλα IP, είτε από ένα Gigabit δίκτυο, είτε από ένα δίκτυο οπτικών ινών. Η επικοινωνία ανάμεσα στους επεξεργαστές και στα δεδομένα είναι πολύ σημαντική. Βλέπουμε συνεχώς στο εργαστήριο, στην παραλληλοποίηση, ότι συνεχώς διαβάζουμε δεδομένα, συνεχώς τα επεξεργαζόμαστε και αναφέρομαι σε εφαρμογές data dominated, δηλαδή που έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και πρέπει να τα επεξεργαστούμε. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες εφαρμογές όπου βασίζονται πιο πολύ στην είσοδο-έξοδο ή σε μια μορφή παραλληλοποίησης τύπου pipeline, αλλά κυρίως οι εφαρμογές που συναντάμε είναι data dominated, πάρα πολλά δεδομένα. Για να μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε δεδομένα από το ένα σημείο στο άλλο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα δίκτυο διασύνδεσης. Στα αγγλικά, Interconnection Network, Interconnect Network, Interconnection Network, IN είναι το ακρονίμιο. Αυτό το δίκτυο, όπως σας είπα, μπορεί να είναι, ας πούμε, Gigabit, μπορεί να είναι fiber optic, αλλά δεν είναι μόνο το μέσο διάδοσης, αλλά και το μέσο δρομολόγησης όλων αυτών των πακέτων. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε στην ολότητα αυτό το δίκτυο, από τι αποτελείται.
Σε περίπτωση που έχουμε ξεχωριστούς υπολογιστές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο διεθνές πρότυπο και όπως σας είπα, είναι το IP, το πιο κλασικό πρότυπο. Δηλαδή, παίρνουμε έναν υπολογιστή, πολλούς υπολογιστές, στην περίπτωση του προηγούμενου super computer που είχαμε δει, είχε χιλιάδες υπολογιστές, δεκάδες χιλιάδες υπολογιστές, οι οποίοι για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους δεν θα έχουν ένα προπρέατη πρωτόκολλο, δεν θα έχουν ένα ιδιαίτερο πρωτόκολλο, αλλά το κλασικό IP, TCP/IP, UDP κτλ. Αυτά λοιπόν είναι διεθνή πρότυπα. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να αγοραστούν και υπολογιστές ίσως και από άλλες εταιρείες και να συνδεθούν και να επεκτείνουν, δηλαδή να υπάρχει εύκολη κλιμάκωση για το υπάρχον υπολογιστικό σύστημα. Η άλλη πλευρά όμως είναι τα δίκτυα κοινής μνήμης. Δηλαδή, το κλασικό παράδειγμα, ένα motherboard, έχει 2 ή 4 socket, που το κάθε socket CPU ελέγχει τη δικιά του μνήμη. Αυτά εδώ δεν ακολουθούν συνήθως διεθνή πρότυπα, γιατί το κάθε motherboard το σχεδιάζει εκάστοτε εταιρεία και επειδή η επικοινωνία περιορίζεται εντός του motherboard, δεν υπάρχει ανάγκη για να είναι ένα πρότυπο που θα το ακολουθήσουν κι άλλοι. Δεν πρόκειται κάποια άλλη εταιρεία να έρθει να προσθέσει κάποιο module σε αυτό το motherboard. Το motherboard αυτό θα είναι fixed και από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί δεν θα επεκταθεί. Θα είναι συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε κοινόχρηστη μνήμη, τα δίκτυα διασύνδεσης είναι ad hoc. Είναι ανά την περίπτωση εξειδικευμένα. Και ασφαλώς δεν ακολουθούν διεθνή πρότυπα. Τα δίκτυα διασύνδεσης, όπως σας είπα, πρέπει να αξιολογηθούν. Για να αξιολογηθούν, θα πρέπει να δούμε κάποια μετρικά. Για να έχουμε κάποια μετρήσιμα συγκριτικά στοιχεία. Ότι ένα δίκτυο έχει αυτά τα στοιχεία ως προς κάποιο άλλο και με αυτά τα νούμερα να μπορέσουμε να το συγκρίνουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που μας αφορά πάρα πολύ είναι τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, τα μετρικά. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι το εύρος ζώνης. Δηλαδή, ο μέγιστος ρυθμός μετάδοση πληροφοριών μέσα στο δίκτυο, το bandwidth. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, κλασικά οι υπολογιστές σπίτι μας για πολλά χρόνια ήταν με 100 Mbps, που ήταν και η router των παρόχων, τα switch που είχαμε σπίτι μας και περιορίζονταν σε αυτό το εύρος, σε αυτό το bandwidth, σε αυτό το εύρος ζώνης, λοιπόν, 100 Mbps. Βέβαια, κάποια εποχή είχαμε και 10 Mbps, αλλά φαντάζομαι κανείς από εσάς δεν πρόλαβε αυτή την εποχή. Στη συνέχεια, υπήρξαν και καλύτεροι routers και έγιναν πιο οικονομικά τα switch τύπου Gbps και πολλοί από εμάς έχουμε κάνει upgrade την υποδομή μας και χρησιμοποιούμε Gbps switch. Βέβαια, έχουν επέλθει και άλλες καινοτομίες και από ένα Gbps μπορούμε να φτάσουμε σε 10 Gbps. Σε ένα λοιπόν super computer έχουμε συνήθως τέτοια switches, switches των 10 Gbps. Βέβαια, επειδή αναφερόμαστε σε χιλιάδες πια υπολογιστές και δεκάδες χιλιάδες, όπως είπαμε, δεν συνδέονται όλα αυτά σε ένα switch. Έχουν ιεραρχία από switches και ασφαλώς χρησιμοποιούνται και δρομολογητές. Γιατί αλλιώς, άμα όλα αυτά τα συστήματα, δηλαδή π.χ. 50.000 υπολογιστές ενδεχομένως, συνδέονταν στο ίδιο broadcast domain, δηλαδή ναι μεν σε πολλά switches, 2, 3, 4, 5 switches, αλλά όλα ήταν στο ίδιο broadcast domain, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται έννοιες όπως υποδικτύωση και ούτω καθεξής, αλλά αυτά είναι θέματα για σχεδίαση δικτύων. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τόσους πολλούς υπολογιστές μεταξύ τους, προκειμένου να είναι αποδοτική η επικοινωνία και να μπορεί με χαμηλή καθυστέρηση να μεταδοθεί ένα μήνυμα από τον ένα υπολογιστή στον άλλον. Κάποιο άλλο στοιχείο που μας ενδιαφέρει είναι ο χρόνος πτήσης. Δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται το σήμα για να διανύσει το μήκος των καλωδίων. Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που θα σταλεί ένα μήνυμα, αυτό θα
περάσει από όλα τα επίπεδα του OSI, θα πάει στην κάρτα δικτύου, θα σταλθεί με κάποια σήματα στο καλώδιο και αναλόγως το μήκος του καλωδίου και την ταχύτητα μετάδοσης του σήματος, θα ληφθεί από κάποιο άλλο. Αυτό είναι ο χρόνος πτήσης. Ο χρόνος λοιπόν που χρειάζεται για να διανύσει το σήμα από τη μία κάρτα δικτύου στο άλλο. Σε αυτό ασφαλώς υπερτερεί η οπτική ζεύξη, όπου έχει πολύ χαμηλότερο χρόνο πτήσης από ότι το χάλκινο καλώδιο. Άλλα στοιχεία είναι χρόνος μετάδοσης μηνυμάτων, δηλαδή πόσα bit είναι το μήνυμα και το ευρωζώνης, ο χρόνος μεταφοράς που λαμβάνει υπόψη και το χρόνο πτήσης αλλά και το χρόνο μετάδοσης, η επιβάρηση αποστολέα, το overhead. Όταν αυτός που στείλει ένα πακέτο το δημιουργήσει, θα πρέπει να βάλει κάποιες επικεφαλίδες, όπως ξέρετε, στο πρωτόκολλο της CPIP. Αυτές οι επικεφαλίδες τοποθετούν ένα overhead, εννοείται, στον επεξεργαστή. Δηλαδή, εκτός από τα δεδομένα, το payload, τοποθετούνται και extra byte, όπως, ας πούμε, μια CRC υπογραφή κατά πόσο έχει αλλοιωθεί το πακέτο ή όχι. Και στη συνέχεια στέλνετε αυτό το πακέτο. Θέλουμε αυτές οι επικεφαλίδες να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρές σε μέγεθος. Το UDP, για παράδειγμα, έχει μικρότερη επικεφαλίδα από ότι το TCP. Γιατί το TCP θέλει να φέρει και πληροφορίες όπως αριθμός πακέτου σε περίπτωση που ληφθούν εκτός σειράς, να γίνει ένα συναρμολόγηση. Αυτό το overhead, βέβαια, κάποιες κάρτες δικτύου μπορούν και το κάνουν οι ίδιες. Δηλαδή, στο λειτουργικό σύστημα έχουμε ρυθμίσει ότι τα extra headers, τα extra byte, θα τοποθετηθούν από την κάρτα δικτύου ή, παράδειγμα, η υπογραφή της ακεραιότητας των πακέτων θα τοποθετηθεί από την κάρτα δικτύου. Άρα κάνουμε offload το κομμάτι αυτό του πακέτου, της πακετοποίησης στην κάρτα δικτύου και στη συνέχεια ο επεξεργαστής έχει βέβαια περισσότερη διαθέσιμη ισχύ για να υλοποιήσει περισσότερες πράξεις και η κάρτα δικτύου συμβάλλει σε αυτό και έχουμε μια χαμηλότερη επιβάρηση στον επεξεργαστή. Αντιστοίχως και στον παραλήπτη. Μπορεί και εκεί η κάρτα δικτύου να κάνει το depacketization, δηλαδή την αποσυσκευασοποίηση, δηλαδή από τη συσκευασία να βγάλει τις επικεφαλίδες και να ελέγξει την ορθότητα και στη συνέχεια, εφόσον είναι σωστό το πακέτο, να το προωθήσει στον επεξεργαστή. Βέβαια, αυτό το overhead πολλές φορές, δηλαδή αυτή η ανάθεση της εργασίας στην κάρτα δικτύου, πολλές φορές φέρει προβλήματα. Για παράδειγμα, έχω συναντήσει προβλήματα σε κάρτες δικτύου Realtek, όπου εκεί πρέπει να απενεργοποιώ το offload του επεξεργαστή, γιατί οι κάρτες δικτύου Realtek είναι προβληματικές στο offload. Και αυτό, ξέρετε, δεν το καταλαβαίνετε εύκολα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια στιγμή που μετέφερα αρχεία, τα μικρά αρχεία χωρίς κανένα πρόβλημα μεταφέρονταν. Αλλά όταν μετέφερα αρχεία αρκετών megabyte, μπορεί να ήταν και gigabyte, τότε χαλούσαν κάποια στοιχεία. Και αυτό το καταλάβαινα γιατί κάθε φορά έκανα hashing του αρχείου και έβλεπα την υπογραφή. Και ανακάλυψα λοιπόν από πολλά πειράματα ότι ήταν η κάρτα δικτύου που ήταν Realtek. Γι' αυτό, ως μια καλή τακτική για μένα, κάθε φορά που πάω να χειριστώ ένα μηχάνημα Realtek, Linux ή FreeBSD, γιατί σε Windows δεν το έχω δει. Βέβαια, δεν τα χρησιμοποιώ τα Windows μηχανήματα ως servers, οπότε δεν μπορώ να βγάλω κάποια αντικειμενικά συμπεράσματα, αλλά για Linux ή FreeBSD, που είναι μηχανήματα για server, εκεί πάντα απενεργοποιώ το offload της Realtek, άρα έχει περισσότερη επιβάρηση ο επεξεργαστής. Ο συνολικός χρόνος μετάδοσης θα είναι το άθροισμα όλων των παραγόντων που το συνθέτουν, δηλαδή επιβάρηση αποστολέα, συν χρόνος πτήσης, συν μέγεθος μηνύματος, προς ευρωζώνης, συν επιβάρηση παραλήπτη. Όλα αυτά λοιπόν, δηλαδή οι δύο επιβαρύσεις, ο χρόνος που ταξιδεύει από το μέσο διάδοσης και
το μέγεθος μηνύματος παίζει ρόλο, συνθέτουν το συνολικό χρόνο μετάδοσης. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για Gigabit Ethernet, όπου βλέπουμε με κάποια νούμερα που έχω θέσει ότι έχουμε 228 για παράδειγμα μικροσεκόντ. Δεν χρειάζεται να κατανοήσουμε, να θυμόμαστε από τα νούμερα. Ξέρουμε απλώς μόνο Gigabit Ethernet, 1000 Mbit ένα σεκόντ, κάποιες επιβαρύσεις που είναι κατ' εκτίμηση, γιατί η κάθε κάρτα δικτύου έχει διαφορετική επιβάρυνση που εξαρτάται και από τον επεξεργαστή που έχει. Για παράδειγμα, οι κάρτες δικτύου της Intel, που όμως κοστίζουν μερικές φορές και πενταπλάσια από τις Realtek, έχουν τους πιο δυνατούς επεξεργαστές και έχουν πολύ χαμηλότερες επιβαρύνσεις από ό,τι άλλες κάρτες. Και αν βάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία, υπολογίζουμε το 228 μικροσεκόντ. Αφού εξηγήσαμε λοιπόν τι επηρεάζει τον χρόνο αυτό μετάδοσης πακέτων, ας δούμε σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα δίκτυα διασύνδεσης. Υπάρχουν λοιπόν δίκτυα πελάτη εξυπηρετητή client server που το έχουμε συναντήσει, όπως για παράδειγμα web server, βάση δεδομένων, grid computing κ.ο.κ. Από την άλλη έχουμε ομότιμα δίκτυα peer-to-peer, όπου οι convenience dynamics έχουν ίδια προνόμια. Αυτό το βλέπουμε στο HPC, σε ένα cluster που έχουμε δημιουργήσει για υπολογισμούς. Όλοι οι κόμβοι είναι ομότιμοι και δεν υπάρχει κάποιος που έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα, δηλαδή γίνεται μια ανάθεση εργασίας σε αυτούς τους υπολογιστές και το HPC μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από ομότιμους κόμβους. Και η άλλη κατηγορία είναι τα ad hoc δίκτυα χωρίς κεντρική δομή που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μηνυμάτων. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν τα ομότιμα δίκτυα. Για τους παράλληλους υπολογιστές, όπως είχαμε δει και στην αρχική σελίδα, στον τίτλο, υπάρχουν δύο ειδών δίκτυα διασύνδεσης. Τα στατικά δίκτυα διασύνδεσης και τα δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης. Τα στατικά, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει από πριν, πριν δηλαδή να εκτελεστούν, πριν χρησιμοποιηθεί αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο διασύνδεσης, έχουμε πραγματοποιήσει στατικά όλες τις συνδέσεις. Δηλαδή, έχουμε βάλει συγκεκριμένα καλώδια και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτά τα στατικά δίκτυα δεν δημιουργούνται όταν χρειάζεται μία σύνδεση. Ενώ τα δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης δημιουργούν τις συνδέσεις μεταξύ δύο περισσότερων κόμβων όταν υπάρχει ανάγκη, on demand. Τη στιγμή λοιπόν που θα απαιτηθεί ένας υπολογιστής, ένας επεξεργαστής, να μιλήσει με έναν άλλο επεξεργαστή ή με ένα άλλο άρθρωμα μνήμης, τότε εγκαθιδρύεται μία σύνδεση. Τα δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης μπορούμε να τα θεωρήσουμε ή να δούμε ένα παράδειγμα δυναμικών δίκτυων διασύνδεσης στο switch που έχουμε στα δίκτυα. Το switch, που έχει ένα 8 θυρών switch, δεν έχει fix συνδέσεις τη μία θύρα με όλες τις άλλες, αλλά όταν έρθει ένα πακέτο σε μία θύρα, ελέγχονται, για παράδειγμα, κάποια στοιχεία όπως το πού πάει αυτό το πακέτο, ποια είναι δηλαδή η διεύθυνση προορισμού, και το switch, γνωρίζοντας με το lookup table τις αντιστοιχίσεις ποια MAC βρίσκεται σε ποια θύρα, ποια MAC address δηλαδή, το προωθεί στην κατάλληλη θύρα και μπορεί και το συνδέει και εγκαθιδρύει τη σύνδεση, δηλαδή εκείνη τη στιγμή όταν υπάρξει ανάγκη, όταν για κάθε πακέτο δημιουργείται αυτή η σύνδεση. Είναι store και forward, να υπενθυμίσω, δηλαδή έρχεται το πακέτο, το αποθηκεύει και συνέχεια το προωθεί στην κατάλληλη θύρα. Ας δούμε λοιπόν η ταξινόμηση υποκατηγορίες. Είπαμε στατικά, δυναμικά, αλλά υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Στα στατικά δίκτυα τα χαρακτηρίζουμε ως προς τη διάσταση. Μπορεί να είναι στατικά δίκτυα μιας διάστασης, δύο διαστάσεων, παραπάνω διαστάσεων όπου έχουμε υπερκύβους και το καθεξής. Και τα δυναμικά ή βασίζονται σε ένα διάβλο, απλό διάβλο ή πολλαπλό διάβλο, ή σε διακόπτη. Όπως το switch, όπως είπα, που έχουμε
στη δικτυακή υποδομή. Την κλασική δικτυακή υποδομή, έτσι κι αλλιώς, και το High Performance Computing χρησιμοποιεί, όπως είπαμε, διεθνή πρότυπα για τα δίκτυα. Άρα το δίκτυο που έχουμε στο εργαστήριο, στο σπίτι μας, που αποτελείται από κάποιο switch και κάποιους υπολογιστές, το ίδιο ακριβώς το συναντάμε και στο HPC. Σχηματικά, αν θέλουμε να δούμε την ταξινόμηση των δικτύων σύνδεσης, έχουμε τα δίκτυα μιας σύνδεσης, στατικά δίκτυα, μιας διάστασης δύο διαστάσεων, πολλών διαστάσεων, και τα δυναμικά. Διάπλο, που είναι μονό ή πολλαπλό, και διακόπτη. Διακόπτη δηλαδή αμονού σταδίου, πολλαπλού σταδίου και το καθεξής. Αν θέλουμε να δούμε την αναπαράσταση των δικτύων διασύνδεσης, χρησιμοποιούμε γραφήματα. Δηλαδή, βάζουμε τους κόμβους και τις ακμές και δείχνουμε οπτικά το τι συνδέεται με τι. Ο κάθε κόμβος μπορεί να είναι είτε επεξεργαστής, ή μνήμη, ή μονάδα διασύνδεσης. Ενώ οι ακμές είναι οι φυσικοί σύνδεσμοι, δηλαδή τα καλώδια. Στους παραμέτρους για τη σχεδίαση των δικτύων διασύνδεσης πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος. Ασφαλώς, ένα HPC έχει, όπως είπαμε, δεκάδες χιλιάδες επεξεργαστές. Γι' αυτό, μία απόφαση το πώς συνδέεται ένας υπολογιστής με τους άλλους μπορεί εκθετικά να αυξήσει ή να μειώσει το κόστος. Πρέπει, λοιπόν, πολύ μελετημένα να βλέπουμε την κάθε απόφαση πώς επηρεάζεται σε μεγέθη τόσων μεγάλων διαστάσεων. Και η απόδοση δικτύου, ο χρόνος που απαιτείται για την επικοινωνία δύο κόμβων, είτε επεξεργαστή-επεξεργαστή, είτε επεξεργαστή-μνήμη. Στους παραμέτρους της τοπολογίας βλέπουμε κάποια στοιχεία όπως τη διάμετρο, που είναι ο ελάχιστος αριθμός ακμών που συνδέει τους δύο πιο απομακρυσμένους κόμβους μεταξύ τους. Δηλαδή βλέπουμε ποιοι είναι οι δύο πιο απομακρυσμένοι κόμβοι, και λέω απομακρυσμένοι κόμβοι γιατί κάποιοι κόμβοι ασφαλώς θα είναι συγγενικά τοποθετημένοι, οπότε πολύ γρήγορα κάποιος θα μπορεί να επικοινωνεί με το συγγενικό του κόμβο, αλλά βλέπουμε ποιοι είναι οι δύο πιο ακραίες καταστάσεις, δηλαδή κοιτάμε το worst case, τη χειρότερη περίπτωση. Και βλέπουμε τον ελάχιστο αριθμό ακμών. Θα δούμε και κάποια παραδείγματα γι' αυτό. Συνεκτικότητα. Δηλαδή, ο αριθμός των ακμών που πρόσθεται σε κάθε κόμβο. Ένας κόμβος με πόσους άλλους συνδέεται. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συνδέεται μόνο με μία μόνο ακμή, αλλά αυτό σημαίνει ότι αν χαλάσει αυτό το καλώδιο, τότε αυτός ο κόμβος αποκόπτεται. Κάποιες φορές βάζουμε δύο κάρτες δικτύου. Δηλαδή, από δύο διαφορετικά καλώδια, που όμως καταλήγουν και σε διαφορετικά switches, ώστε άμα χαλάσει το ένα switch, να έχουμε επικοινωνία από το άλλο switch. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, εφόσον έχουμε δύο κάρτες δικτύου, π.χ. σε κάθε υπολογιστή, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συνεκτικότητα 2. Ένα άλλο στοιχείο είναι η διαμερισιμότητα. Κατά πόσο λοιπόν το partition μπορούμε να το κάνουμε τμηματοποίηση, πώς έχουμε partitioning στο δίσκο και έχουμε διάφορα διαμερίσματα, μπορούμε να έχουμε partitioning στα δίκτυα διασύνδεσης, δηλαδή να χωρίσουμε ένα δίκτυο διασύνδεσης και να μπορέσουμε να το χωρίσουμε σε υποδίκτυα που μπορούν όμως αυτόνομα να λειτουργήσουν μεταξύ τους. Δηλαδή να έχουν πλήρη λειτουργικότητα, να μην υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση που κόψουμε το δίκτυο, το ένα κομμάτι να βγει off, θα μπορούν να λειτουργούν. Δηλαδή, και πρόσβαση σε χώρο αποθήκευσης και μεταξύ τους επικοινωνία και γενικότερα να συμπεριφέρεται ακριβώς όπως το αρχικό δίκτυο. Αλλά ασφαλώς σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Π.χ. αν έχουμε 50.000 υπολογιστές σε ένα high performance computing και κάποιος ζητήσει π.χ. 10.000 υπολογιστές για να τρέξει ένα πείραμα. Θα μπορεί με κάποιο διαχειριστικό τρόπο να του δοθούν 10.000 υπολογιστές και αυτοί να είναι αυτόνομοι από τους άλλους υπολογιστές που οι άλλοι θα εκτελούν κάποιο άλλο, κάποιο άλλο πείραμα. Θέλουμε λοιπόν αυτονομία για να γίνει και καλύτερη εκμετάλλευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα super computers, όπου δεν χρειάζεται πάντα να εκτελούνται όλοι και οι 50.000 υπολογιστές στο ίδιο πείραμα. Υπάρχει έννοια, λοιπόν, του
της διαμερίσματος ποίησης. Πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η παράμετρος και διαθέτουν αρκετά επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως ανοχή στο σφάλμα. Για παράδειγμα, αν χαλάσει ένα κομμάτι του δικτύου, το υπόλοιπο συνεχίζει να λειτουργεί. Τώρα, στη διαμερισιμότητα, ενδεχομένως κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, τα βάζουμε όλα σε ένα switch και έτσι και αλλιώς στο MPI ορίζουμε εμείς τα hosts που θα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό έχει ως συνέπεια, για παράδειγμα, από τη στιγμή που ορίζουμε εμείς τα hosts, να βάλουμε τις IPs τις συγκεκριμένες και να μην υπάρχει πρόβλημα. Όμως, αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί είπαμε, κανένα υποδίκτυο από το αρχικό δεν πρέπει να επεμβαίνει στο άλλο. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε ένα κοινό switch, τότε ένα πείραμα που εκτελείται σε μια ομάδα υπολογιστών που δημιουργεί πολλά δεδομένα και καταναλώνει όλους τους πόρους του switch, θα επηρεάζεται το άλλο υποδίκτυο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε πώς διαμοιράζεται με τρόπο που να μην επηρεάζεται, δηλαδή να μην έχουν π.χ. κοινό switch, να χωρίζεται σε ένα σημείο όπου όλοι οι πόροι και ο δίσκος και τα switches, τα καλώδια θα είναι αποκλειστικά στο ένα υποδίκτυο, δεν θα μοιράζονται μεταξύ τους πόρους. Αυτό λοιπόν ως την ερώτηση πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διαμερισματοποιηθεί. Πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητα αυτά που θα κόψουμε. Αυτά που θα ατοματοποιήσουμε δηλαδή, θα διαμερισματοποιήσουμε. Ανοχή σε σφάλμα. Όταν κάποια μονάδα επεξεργασίας λειτουργεί, δεν επηρεάζει τη λειτουργία όλου του συστήματος. Στην προηγούμενη περίπτωση, αν για παράδειγμα χαλούσε ένα switch που ήταν κομβικό και στα δύο υποδίκτυα, και τα δύο υποδίκτυα θα βγαίναν off. Γι' αυτό θέλουμε να είναι αυτή η ανεξαρτητοποίηση του ενός υποδικτύου από το άλλο. Εδώ μας αναφέρει να μπορούμε να απομακρύνουμε κάποιον επεξεργαστή χωρίς να επηρεάσει η λειτουργία του όλου συστήματος. Ας πούμε ένα παράδειγμα που δεν θα ίσχυε αυτό ήταν αν είχαμε έναν υπολογιστή όπου δρομολογούσε την κίνηση και αυτό αν χαλούσε τότε αποκόπτεται ένα ολόκληρο κομμάτι από πίσω. Δηλαδή σε αυτόν τον υπολογιστή συνδέονταν ένα άλλο υποδίκτυο, οπότε μόλις χάλασε αυτό ο υπολογιστής, αμέσως τέθηκε off όλο το υπόλοιπο διαμέρισμα. Εντοπισμός σφαλμάτων σε εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη αξιοπιστία είναι δυνατόν να εκτελεί το ίδιο πρόγραμμα με τα ίδια δεδομένα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή τον υπολογισμό, τον ίδιο υπολογισμό και ένα είδος majority voting, δηλαδή πώς στα ψηφιακά συστήματα έχουμε, για παράδειγμα, έναν περιττό αριθμό μονάδων επεξεργασίας, π.χ. τρεις μονάδες, okay, κάνουν τους ίδιους ακριβώς υπολογισμούς και η πλειοψηφία καθορίζει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, οι τρεις μονάδες εκτελούν τους υπολογισμούς. Αν οι δύο συμφωνούν ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό το συγκεκριμένο, τότε ισχύει το majority voting. Δηλαδή, η πλειοψηφία αποφασίζει. Εδώ, βέβαια, μπορούμε να εκτελέσουμε ίδιο πρόγραμμα, ίδια δεδομένα σε δύο διαφορετικά κομμάτια και να δούμε αν θα βρουν το ίδιο αποτέλεσμα ή διαφορετικό. Αν βρουν διαφορετικό, σημαίνει ότι υπάρχει κάπου ένα πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο race condition, κάποια συνθήκη συναγωνισμού που αναλόγως θέματα χρονισμού μπορεί να εμφανιστεί με θέματα χρονισμού ή όχι, να εμφανιστεί δηλαδή με διαφορετικό αποτέλεσμα ή όχι. Αποσφαλμάτωση. Και το κλασικό παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε πολύ λιγότερους κόμβους για να τρέξουμε το πρόγραμμά μας να δούμε ότι λειτουργεί και στη συνέχεια το εκτελούμε σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα υπολογιστών. Και πολλαπλούς ταυτόχρονους χρήστες. Μπορούμε, αν έχουμε πάρα πολλούς κόμβους, να τους διαμερίζουμε και να δίνουμε ένα κομμάτι σε έναν χρήστη, ένα άλλο κομμάτι σε έναν άλλο χρήστη και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια καλύτερη εκμετάλλευση της υποδομής. Δηλαδή να εκτελούνται πολλά πειράματα ταυτόχρονα. Αυξημένη χρησιμοποίηση του συστήματος. Για παράδειγμα, αν ένα πρόγραμμα χρειάζεται νη τέταρτα από τους νη διαθέσιμους επεξεργαστές, μπορούν να εξυπηρεθούν από άλλα προγράμματα, όπως σας είπα. Η δυνατότητα αυτή που περιέγραψα, πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν την υποδομή και έχουμε καλύτερη αξιοποίηση. Και χρήση του βέλτιστου αριθμού επεξεργαστών, αν κάποιος θέλει για την εφαρμογή του ένα συγκεκριμένο αριθμό επεξεργαστών, δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει πολύ μεγαλύτερο
πλήθος επεξεργαστών, ξέρει ακριβώς τις ανάγκες του και μπορεί να χρησιμοποιήσει τους επεξεργαστές που ακριβώς χρειάζεται. Τα σταδικά δίκτυα διασύνδεσης, που είπαμε όλες οι συνδέσεις έχουν καθιδρυθεί προηγουμένως, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, όπως δίκτυα πλήρους διασύνδεσης και δίκτυα περιορισμένης διασύνδεσης. Για την πλήρη διασύνδεση, κάθε κόμβος συνδέεται με κάθε ένα από τους υπόλοιπους κόμβους, που όμως, καταλαβαίνετε, αυξάνεται εκθετικά το κόστος. Δηλαδή, αν έχουμε δύο επεξεργαστές, δύο υπολογιστές, οκ, okay, με ένα καλώδιο. Αν έχουμε όμως ακόμα έναν, τότε εκεί που είχαμε ένα καλώδιο, πρέπει να έχουμε τρία καλώδια τώρα. Δηλαδή, ένα τοποθετήθηκε και τα καλώδια σε αυτή την περίπτωση τριπλασιάστηκαν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το θέμα κόστους για μεγάλα νούμερα. Όπως σας είπα, έτσι αλλιώς, αυτά είναι τα δίκτυα διασύνδεσης που μιλάμε για HPC, High Performance Computing. Δεν αναφερόμαστε σε ένα-δύο υπολογιστές, σε δεκάδες χιλιάδες υπολογιστές. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε την κλίμακα όπου στοχεύουμε. Στα δίκτυα πλήρους διασύνδεσης εγγυώνται ταχεία αποστολή μηνυμάτων. Αφού κάθε υπολογιστής, κάθε κόμβο συνδέεται με τον άλλον, εννοείται αμέσως στέλνεται αυτό το μήνυμα και μάλιστα από αποκλειστικό κανάλι που δεν διαμοιράζεται με άλλους επεξεργαστές. Εννοείται έχει την ελάχιστη καθυστέρηση, αλλά και το μέγιστο κόστος. Για νη κόμβους απαιτούνται νη επί νη πλην έναν δια δύο ακμές. Γι' αυτό λοιπόν, όταν σας είπα για νήσον 3, 3 μείον 1, 2, 2, 3, 6, δια 2, 3. Άρα για 3 κόμβους έχουμε 3 καλώδια. Ενώ για 2, όπως είδαμε, είχαμε 1 καλώδιο. Και το κόστος είναι απογορευτικό για μεγάλο νη. Ένα παράδειγμα έχει, για νήσον 6 θέλουμε 15 καλώδια. Σαν δίκτυα πλήρους διασύνδεσης, βλέπετε ότι όλοι συνδέονται με όλους. Μπορούμε να δούμε θέματα συνεκτικότητας. Για παράδειγμα, η συνεκτικότητα όλων των κόμβων, δηλαδή ο αριθμός των καλωδίων και των κόμβων που συνδέεται ο κάθε κόμβος, είναι 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, και αυτό ισχύει σε όλους τους άλλους κόμβους. Αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι μπορεί να το κάνουμε, να το διαμοιράσουμε, δηλαδή να το τμηματοποιήσουμε με όποιο τρόπο θέλουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να τραβήξουμε μια τέτοια γραμμή και να λειτουργεί αυτό αυτόνομα και αυτό αυτόνομα, αν θέλαμε, αν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Το κόστος όμως ανεβαίνει εκθετικά σε αυτή την περίπτωση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να μην συνδέουμε όλα με όλα, όλους τους κόμβους με όλους τους υπολείπους, αλλά να έχουμε μια περιορισμένη διασύνδεση. Δηλαδή, να περιορίσουμε τις διασυνδέσεις του εκάστοτε κόμβου. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να τοποθετήσουμε ενδιάμεσα βήματα προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία ενός απομακρυσμένου κόμβου με έναν άλλο. Στα δίκτυα περιορισμένης διασύνδεσης, πρώτο παράδειγμα είναι η γραμμική σύνδεση. Το γραμμικό δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση είναι το πιο απλό, έχει ελάχιστο κόστος. Μπορούμε να το συγκρίνουμε και με το σειριακό τρόπο μετάδοσης, όπου για να επικοινωνήσει ένας επεξεργαστής με ένα άλλο στοιχείο στην άλλη μεριά, θα πρέπει να περάσει από όλα τα ενδιάμεσα. Από όλα τα ενδιάμεσα βήματα μέχρι να φτάσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει επάγει μεγάλη καθυστέρηση. Βέβαια, έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πολύ χαμηλό κόστος. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που χρησιμοποιείται κάποιο τέτοιο δίκτυο, δεν έχω δει κάποια περίπτωση. Να το ξέρουμε μόνο ότι είναι το πιο απλό στατικό δίκτυο διασύνδεσης περιορισμένης συνδεσιμότητας. Ένα άλλο είναι δακτυλίου. Γιατί το προηγούμενο είχε το μειονέκτημα ότι ο χρόνος μετάδοσης ήταν αρκετά διαφορετικός από τους ακραίους κόμβους στους εσωτερικούς κόμβους. Δηλαδή, ας πούμε, από το 2 εδώ ήταν πολύ μικρότερος ο χρόνος από ότι αυτή η ακραία επικοινωνία. Και αυτό βέβαια προκαλεί πρόβλημα στον προγραμματισμό του. Για να το λύσουμε αυτό, σκέφτηκαν να ενώσουν τον πρώτο με τον τελευταίο κόμβο. Και έτσι δημιουργήθηκε το δίκτυο διασύνδεσης σχήμα δακτυλίου. Αυτό έχει συνέπεια να
μην έχουμε αυτούς τους μεγάλους χρόνους, δηλαδή αν θέλουμε από το ένα να πάμε στον ι, πριν έπρεπε να περάσουμε από όλους τους ενδιάμεσους κόμβους, ενώ τώρα, πολύ γρήγορα, μπορούμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Η συνεκτικότητα σε αυτό το δίκτυο είναι 2, όπως καταλαβαίνετε. Κάθε κόμβος συνδέεται με 2 ακμές, με 2 γραμμές επικοινωνίας με τους υπόλοιπους κόμβους. Η αρχιτεκτονική αυτή είναι βελτιωμένη έκδοση της προηγούμενης γραμμικής αρχιτεκτονικής, αλλά πάλι έχει μια σημαντική καθυστέρηση, γιατί πάλι υπάρχουν περιπτώσεις όπου αν θέλουμε ένας κόμβος να επικοινωνήσει με κάποιον κόμβο που είναι στη διάμετρό του, δηλαδή ακριβώς ο πιο απομακρυσμένος κόμβος από ένα συγκεκριμένο κόμβο, πρέπει να διέλθει από τους μισούς κόμβους κάθε φορά. Έχει μια καθυστέρηση. Αυτό ονομάζεται και δακτύλιος μιας διάστασης, ένα D-torus. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου έχουμε μια λυσίδα, πρέπει να έχουμε και μια διαιτησία. Κάθε φορά που έχουμε ένα κοινό μέσο, πρέπει κάποιος να αποφασίζει ποιος θα χρησιμοποιήσει το κοινό μέσο κάθε φορά. Και για να γίνει αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 6 αλγόριθμοι. Ο πρώτος είναι αλγόριθμος αλυσίδας, όπου θεωρούμε πάντα ο πρώτος κόμβος έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, την προτεραιότητα 1, μετά δίπλα προτεραιότητα 2, προτεραιότητα 3 και το καθεξής. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι είναι άδικος αλγόριθμος, γιατί πάντα ο πρώτος κόμβος έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ένα άλλο είναι η κυκλική αλυσίδα, αλλά υπάρχει ένα token που μεταφέρεται κάθε φορά στο διπλανό. Άρα το παίρνει πρώτα το πρώτο, αν το χρησιμοποιήσει ή όχι, μετά από λίγο μεταφέρεται στο δεύτερο. Μεταφέρεται στο τρίτο, οπότε είναι ένας δίκαιος αλγόριθμος και όλοι έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν πρώτη κάποια φορά. Αυτό το βλέπουμε και σε κάποια επιτραπέζια παιχνίδια, όπου κάθε φορά το token του πρώτου παίκτη το δίνουμε clockwise, είτε στον αριστερό είτε στο δεξιό, και υπάρχει λοιπόν η δικαιοσύνη ότι όλοι παίζουν μια φορά πρώτη. Ένα άλλο είναι αλγόριθμος εκπεριτροπής. Ρωτάτε κάθε φορά ο κάθε κόμβος αν θέλει να εκπέμψει στο κουβάντο χρόνου που του αντιστοιχεί και αναλόγως αν έχει να εκπέμψει το κάνει ή όχι. Περιόδευσης, όπου ελέγχει σαν ένα ρολόι όλους τους κόμβους και αν έχει να εκπέμψει το κάνει αυτό. Λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιημένου χρόνου, το λέει συνέχεια σε λιγιούς, τοποθετούνται σε μια σειρά και βλέπει κάθε φορά ένας ελεκτής ποιος έχει πολύ καιρό να εκπέμψει, οπότε δίνει σε αυτόν την προτεραιότητα και ο αλγόριθμος εξυπηρέτησης κατά σειρά άφηξης, δηλαδή ένα first come, first serve. Τέτοιους αλγόριθμους έχουμε δει και στα λειτουργικά συστήματα βέβαια για τις διεργασίες, οπότε καταλαβαίνετε είναι έννοιες οικίες σε εμάς και μπορούμε να τις κατανοήσουμε ευκολότερα. Στη συνέχεια, για τα δίκτυα προορισμένης ασίδεσης βλέπουμε τα πλέγματα. Είχαμε μία διάσταση, τώρα πάμε 2 διαστάσεων. Στις 2 διαστάσεις, καταλαβαίνετε, θα το δούμε κάτι σαν ένα ορθοκόνιο, όπου θα έχουμε γραμμές και στήλες. Έχουμε διάμετρο 2 επί τετραγωνική ρίζα του νη πλην 1, όπως αναγράφεται. Έχει τετραγωνική ρίζα του νη κόμβους, μια ελκυστική αρχιτεκτονική. Και βλέπουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σε αυτό είναι το 2D torus, δηλαδή κάθε κόμβος συνδέεται με 4 ακμές, δηλαδή έχει συνεκτικότητα 4, με τα γειτονικά του. Άρα, σε περίπτωση που από ένα σημείο θέλουμε να στείλουμε σε κάποιο άλλο, πρέπει να πάμε με μια δρομολόγηση μέσα από αυτά τα links στον προορισμό. Το κακό πάλι είναι ότι οι ακραίοι κόμβοι, για να μιλήσουν με τους αντιδιαμετρικούς, θα πρέπει να περάσουν από πολλά ενδιάμεσα σημεία, κάτι που βελτιώνεται με το wraparound. Το wraparound σημαίνει ότι
Η ακραία κόμβη, ο ακραίος κόμβος από εδώ συνδέεται με τον ακραίο κόμβο από εδώ και ο ακραίος κόμβος προς τα αριστερά συνδέεται με τον ακραίο κόμβο που εισέρχεται δεξιά. Και έτσι έχουμε μειώσει στο μισό την καθυστέρηση. Τέλος, έχουμε και ένα τρισδιάστατο κύβο, όπως βλέπετε, όπου πια έχουμε σε τρεις διαστάσεις και μπορούμε να έχουμε ένα χύψη plane και ένα z plane. Το δίκαιο διασύνδεση σχήμα δέντρου υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι μεταξύ οπουδήποτε ζεύγους κόμβων, δηλαδή είναι το γνωστό δέντρο, όπως θα το δούμε παρακάτω αυτό, η δέντρο δηλαδή, το ανάποδο δέντρο, και θα πρέπει αναλόγως πόσο μακριά να θέλει να επικοινωνήσει ένας κόμβος, θα πρέπει να ανέβει και στο αντίστοιχο ύψος. Δηλαδή, αν για παράδειγμα θέλει να επικοινωνήσει ένας κόμβος με τον διπλανό του, ανεβαίνει ένα ύψος μόνο και το στέλνει, ενώ σε περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει με πιο απομακρυσμένο κόμβο, πρέπει να περάσει από περισσότερα ενδιάμεσα βήματα. Δίκτυα περιορισμένης διασύνδεσης έχει συμφόρηση επικοινωνίας. Καταλαβαίνετε όμως, αυτές εδώ οι γραμμές παρουσιάζουν και μεγαλύτερη συμφόρηση. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τη ρίζα του δέντρου, έχουμε μεγαλύτερη συμφόρηση και γι' αυτό έχει προταθεί το παχύ δέντρο, όπου κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τη ρίζα, αυξάνεται και ο αριθμός των καναλιών και γλιτώνουμε έτσι το overhead. Αυτό είναι λοιπόν το δίκτυο διασύνδεσης παχύ δέντρου. Υπάρχει και ο υπερκύβος, όπου συνδέονται μεταξύ τους οι κόμβοι εκτός από το χύψη plane και στο Z-plane. Έτσι βλέπουμε τον Γιαννίσον 8 έχει τάξη 3, γιατί 2 στην τρίτη μας κάνει 8. Καταλαβαίνετε, είναι δυνάμεις του 2. 2 στην τρίτη, 2 στην τετάρτη και το καθεξής. Και σε κάθε νη κύβο συνδέεται με νη επεξεργαστές. Γι' αυτό εδώ, κοιτάξτε, είναι 3 η τάξη του κύβου, δηλαδή είναι και η συνεκτικότητα 3. Το ίδιο είναι. Γιατί κάθε κόμβος συνδέεται με τους άλλους 3. Κάθε κύβος τάξης νη θεωρείται ότι προκύπτει τον κύβο τάξης νη πλην 1. Και βλέπουμε εδώ μηδενική διάσταση, είναι ένας μόνος του κόμβος, μιας διάστασης, 2 διαστάσεων, βλέπετε λοιπόν ότι συνδέεται με 2, 3 διαστάσεων συνδέεται λοιπόν με 3 και 4 διαστάσεων όπου συνδέεται με 4 και κάπου εδώ είναι το όριο απεικόνησης και δημιουργίας. Δηλαδή το να έχουμε παραπάνω τάξεις είναι λίγο, τουλάχιστον οπτικά είναι δύνατο να το αναπαραστήσουμε χωρίς να μπερδεύει η εικόνα και το συναντάμε σπάνια σε υλοποιήσεις. Καλύψαμε λοιπόν τα στατικά δίκτυα διασύνδεσης, πηγαίνουμε προς τα δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης, δηλαδή δίκτυα διασύνδεσης που εγκαθιδρύουν τις συνδέσεις on demand. Βασίζονται σε ένα απλό διάβλο τα πρώτα. Ας δούμε το πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου όλα αυτά συνδέονται σε ένα διάβλο και όλοι συνδέονται σε αυτό το διάβλο. Είναι απλή κατασκευή, επεκτείνεται εύκολα, αλλά υπάρχει bottleneck. Και αυτό το έχουμε δει και όταν σχολιάσαμε τη συνάφεια της κοινή μνήμης, το Takas Memory, όπου είπαμε κρυφακούν ή κρυφές μνήμες την κοινή αρτηρία και την εποπτεύουν για επικοινωνία που τους αφορά. Και αναλόγως το πρωτόκολλο, αν είναι write invalidate ή write update, λαμβάνουν τις κατάλληλες ενέργειες εφόσον αφορά κάποια διεύθυνση που ήδη βρίσκεται στην κρυφή μνήμη. Και είχαμε πει ότι υπάρχει ένας κορεσμός, δεν μπορούμε να τοποθετούμε συνεχώς επεξεργαστές και κρυφές μνήμες σε ένα κοινό διάβλο. Πάντως είναι μία απλή αρχιτεκτονική, ένας κοινός διάβλος, πολλά στοιχεία που βρίσκονται μεταξύ τους, και η κοινή μνήμη βρίσκεται κάποιες φορές σε αυτό το κοινό διάβλο ή κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του κοινή μνήμη που ελέγχει, αναλόγως τώρα την υλοποίηση.
γιατί έχουμε πει ότι ο Memory Controller βρίσκεται στους σημερινούς επεξεργαστές μέσα, στο ίδιο chip, στο ίδιο υποστρωματηρητήριο, και αυτό έχει συνέπεια να μην μεταφέρεται η επικοινωνία από επεξεργαστή προς τη μνήμη σε ένα κοινό διάβλο που βρίσκονται άλλοι επεξεργαστές. Η επόμενη πολυπλοκότητα είναι ο πολλαπλός διάβλος. Δεν έχουμε πια ένα διάβλο. Για να αποφύγουμε τον κορισμό, έχουμε και εδώ τμηματοποιήσει τους διάβλους και τα αρθρώματα. Και μπορούμε να διακρίνουμε ως προς τον τρόπο που κάνουμε αυτή τη τμηματοποίηση 4 βασικές κατηγορίες. Καταρχήν έχουμε, είναι το full bus, όλα συνδέονται με όλα τα καλώδια, δηλαδή έχουμε οπτικά, θα το δείξω κιόλας, αλλά έχουμε πολλά καλώδια και ο κάθε επεξεργαστής συνδέεται με κάθε αρτηρία. Δεν έχουμε πριν, όπως πριν, μία μόνο αρτηρία. Τρέχουν πολλές αρτηρίες. Single bus, όπου συνδέεται μόνο με μία αρτηρία ο κάθε επεξεργαστής. Partial bus, όπου συνδέεται μερικώς. Όχι με όλες, αλλά όχι και με μία. Με κάποια ενδιάμεση τιμή. Και class, όπου αναλόγως στην κλάση, άλλοι επεξεργαστές συνδέονται με συγκεκριμένα αρτηρίες και άλλοι με άλλες. Ας δούμε λοιπόν το full bus. Βλέπετε εδώ, επεξεργαστής συνδέεται με όλες τις αρτηρίες. Όπως και όλοι, όχι μόνο αυτός, όλοι οι επεξεργαστές, όλες οι μνήμες συνδέονται με όλες τις αρτηρίες. Στη συνέχεια έχουμε το single bus, όπου οι μνήμες, βλέπετε, συνδέονται μόνο με μία αρτηρία κάθε φορά και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καθορίσει κάποιος την επικοινωνία για να μην υπάρχει χωρισμός, ώστε αν θέλει κάποιος να μιλήσει με το Mi1 να ξέρει ότι θα είναι το πρώτο κανάλι και ο άλλος μπορεί με το Mi2 να μιλάει ανεξάρτητα. Κερδίζουμε λοιπόν στο ότι απελευθερώνουμε αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια, αυτό σημαίνει αν κάποιοι θέλουν να μιλήσουν με την ίδια μνήμη, τότε εκεί ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αυτό επαφείεται στον προγραμματιστή προς τα κατανήμητα δεδομένα του σε μνήμες, ώστε να αποφύγει προβλήματα τέτοια συγκέντρωσης των δεδομένων σε μία μνήμη. Πρέπει να τα κατανήμει, να γίνει διασπορά. Στη συνέχεια, partial bus, βλέπουμε ότι επειδή είχαμε αυτό το πρόβλημα, σε περίπτωση που έχουμε μία μνήμη και θέλουν δύο επεξεργαστές, υπάρχει πρόβλημα, για να λυθεί, συνδέεται η κάθε μνήμη σε διάφορες αρτηρίες. Βλέπετε, η Mi2 συνδέεται σε αυτή και σε αυτή. Έτσι λοιπόν, ακόμα και το ένα κανάλι να είναι κατελημένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ραυμός εφεδρικό κάποιο άλλο κανάλι. Αυτό είναι το partial bus. Η μερική διασύνδεση διάβλου. Και το άλλο είναι κλάση, όπου χωρίζουμε σε κλάσεις. Βλέπετε εδώ πέρα, η κλάση 1 συνδέεται σε αυτά τα δύο καλώδια, η κλάση 2 σε άλλα καλώδια και ούτω καθεξής. Και βέβαια η κλάση συνδέεται και το πόσες διασυνδέσεις έχει. Για παράδειγμα, η κλάση 1 έχει μόνο 2 διασυνδέσεις. Η κλάση 2 έχει μεγαλύτερη σημαντικότητα, έχει 3 διασυνδέσεις. Και η κλάση 3 συν 1, ακόμα 1. Οπότε, αναλόγως το πώς μπορεί κάποιος να κατηγοροποιήσει τη σημαντικότητα των εκάστοτε μνήμης, μπορεί να την συνδέσει και διαφορετικά. Δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης, ο διακόπτης, crossbar switch, είναι αυτό που έχουμε και στα δίκτυα που έχουμε σπίτι μας. Δηλαδή, έχουμε θύρες. Έχουμε εδώ θύρες του επεξεργαστή, εδώ επεξεργαστές, θύρες μνήμης, και όποιος θέλει να μιλήσει μεταξύ τους, απλώς αλλάζει ο αντίστοιχος διακόπτης. Δηλαδή, θέλει το P2 να μιλήσει με το Mi7, τότε θα πάει σε αυτό το διακόπτη, όπως βλέπετε, και θα υλοποιήσει αυτή τη σύνδεση. Αυτό είναι λοιπόν ένα δυναμικό δίκτυο. Ομοίως όμως, πάλι το Mi7 έχει πρόβλημα σε περίπτωση που θέλει κάποιος άλλος επεξεργαστής. Δηλαδή, αν θέλει και ο P7, τότε εδώ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτός ο διακόπτης, γιατί έχει δοθεί στο P2. Μπορούμε να δούμε πάλι
σαν δυναμικά δίκτυα, μπορούμε να έχουμε απλού σταδίου, όπου έρχεται ένα πακέτο και κάθε φορά αποφασίζει αν θα πάει από την μία διαδρομή την άλλη. Εδώ βλέπουμε απλού σταδίου με single state network. Βέβαια, είναι και περιορισμένη η διασύνδεση. Δηλαδή, ο επεξεργαστής 0 μπορεί να μιλήσει εδώ με το 0 ή 1. Ο επεξεργαστής 1 με το 2 ή 3. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτός ο περιορισμός, τοποθετούμε και άλλα επίπεδα, όχι μόνο ένα μόνο δίκτυο. Και βλέπετε εδώ πέρα, αναλόγως στον αριθμό των μνημών, δηλαδή εδώ έχουμε για 8 μνήμες, εδώ είναι επεξεργαστές, μπορούμε να πάμε, κοιτάξτε, από εδώ με 3 στάδια να πάμε σε οποιαδήποτε διαδρομή. Δηλαδή, αν έχουμε 8 μνήμες, με οποιαδήποτε διαδρομή, με τριών σταδίων, το δίκτυο, μπορούμε να μεταβούμε από έναν επεξεργαστή σε μνήμη. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι κάνουν blocking. Και τι είναι το blocking? Δηλαδή παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση μιας επικοινωνίας και θα δείξουμε αυτό το παράδειγμα. Αυτό θέλει να μιλήσει, να στείλει ένα πακέτο στο 4 και αυτό στο 5. Να κάνει μια σύνδεση με το 4 και με το 5. Έρχεται λοιπόν στους πρώτους διακόπτες, αποφασίζεται η σύνδεση να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Το 5, κοιτάξτε που είναι εδώ πέρα, και το 4 είναι εδώ πέρα. Και μόνο που βλέπουμε ότι ανήκουν στο ίδιο τελικό στοιχείο, καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει κάπου η σύγκρουση. Και πράγματι, σε αυτό το στοιχείο γίνεται σύγκρουση και μόνο ένα συνεχίζει. Το άλλο έχει μπλοκαριστεί. Αυτό είναι το blocking. Blocking, λοιπόν, σε αυτό το δίκτυο τριών σταδίων. Μπορούμε βέβαια να έχουμε άλλες εναλλακτικές διαδρομές, το οποίο επιτυχάνεται, όπως βλέπετε, με την προσθήκη πολλών έξτρα σταδίων. Αυξάνεται λοιπόν η πολυπλοκότητα, αλλά βελτιώνεται η έβρεση εναλλακτικών διαδρομών, που μπορούν να γίνουν είτε κατά την οριζόντια, είτε κατά την κατεκόρυφη διάσταση. Τώρα, ώστε στην αξιολόγηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη θέματα κόστους, διάμετρο δικτύου, δυνατότητα διαμέρισης, όλα αυτά που συζήσαμε πριν, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη αν θέλουμε να αξιολογήσουμε ένα δίκτυο διασύνδεσης. Όταν αν κληθούμε να αξιολογήσουμε ποιο είναι καλύτερο δίκτυο για την εκάστοτε εφαρμογή, γιατί, όπως πάντα λέω, δεν υπάρχει το βέλτιστο και το καλύτερο δίκτυο διασύνδεσης ή καλύτερη αρχιτεκτονική. Πάντα κοιτάμε θέματα όπως το κόστος και τις ανάγκες μας. Και έρχονται βέβαια και άλλοι παράμετροι, αλλά αυτή είναι η πιο βασική. Και μπορούμε από αυτές τις δύο βασικές παραμέτρους να αποφασίσουμε ποιο δίκτυο ταιριάζει καλύτερα στην εφαρμογή μας. Στο πρόβλημά μας. Εδώ έχει παραδείγματα, ας πούμε εδώ για τη διχοτόμηση, όπου μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα, για τη διάμετρο του δικτύου, για τη μεγαλύτερη διαδρομή λοιπόν. Θέλουμε, όπως αναφέρεται, διάμετρο, μικρότερη καθυστέρηση. Γενικά, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί που έθεσα προηγουμένως υπάρχουν σε αυτά τα slide. Πώς να επιλέξουμε το καλύτερο δίκτυο διασύνδεσης. Ακολουθούν κάποια εμπορικά παραδείγματα και στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν και θέματα που έχουμε συζητήσει προηγουμένως. Οπότε, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η διάλεξη. Όλα αυτά τα δίκτυα διασύνδεσης θα σας τα έχω αναφέρει προηγουμένως. Οπότε, μπορούμε να πάμε στο iQuiz. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα θα έχουμε iQuiz για το τελικό. Και θα ήθελα οι περισσότεροι να πείτε τη γνώμη σας για αυτό το μάθημα. Τελικά, μήπως το iQuiz δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί αυτό φαίνεται από τα μόνα αρνητικά σχόλια που λαμβάνω σε αυτό το μάθημα, ότι το να παίρνουν έξτρα βαθμολογίες οι φοιτητές δεν είναι καλό με απλά λόγια. Γιατί κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως δωροδοκία, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι αυτοί που διαβάζουν και ασχολούνται αξίζει να αμοιβούνται παραπάνω. Δεν είναι δωροδοκία όπως κάποιος χαρακτήρισε και ότι πρέπει να καταργηθούν όλα τα bonus. Τέλος πάντων, θα ήθελα και τις απόψεις των υπολείπων όμως.
Λοιπόν, τι βάζουμε εδώ, βάζουμε 20 και 20 δευτερόλεπτα κλασικά και να βάλω λίγο το νούμερο του OTP, περιμένοντας, εντάξει, start game. Okay. Μπορείτε να συνδεθείτε. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω την καταγραφή για να συνεχίσουμε στο κουίζ.